4-1 στο παιχνίδι μας λοιπόν ακόμα. Ο Λέμνικ κερδίζει το φάουλ, 9 μέτρα. Ξανά εδώ το φάουλ, κέρδισε η Ζαπορόζη. Ο Λέμνικ και πάλι πέφτει πάνω στον Τζαβαρίδη, κερδίζει και πάλι τα 9 μέτρα. Το σούτ και το γκολ αυτή τη φορά από το Λόρμαν. 19-18. Ξανά εδώ το σούτ του Λόρμαν, θα μιλάει μπάλα. Ζαπορόζε και πάλι στο έναν γκολ. Και πλησιάζουμε να μπούμε στο τελευταίο πεντάλεπτο και το πλέον καθοριστικό βέβαια χρονικό σημείο του παιχνιδιού. Αιδινίδης, Καρανάτιος, αλλάζει πλευρά. Αιδινίδης, Τσαβδαρίδης, με δύναμη το σούτ και το γκολ. 20-18 με τον Κώστα Τσαβδαρίδη. Παναλαμβάνει το βάρος επίθεση για τον Φίλιππο στις τελευταίες φάσεις. Ξανά εδώ το σούτ. Ο Τένκο, Μάκογκον, ο Λιέμι, ο φάουλ του Δομπρή. Το σούτ από τον Λότσμαν, μπαλ άουτ, ευκαιρία για τον Φίλιππο να περάσει μπροστά. Σαπλαρίδης, Δομπρής, Καρανάτσιος, Σαράφης, το πλασέ και το γκολ. Πολύ καλή συνεργασία των παιχτών του Φίλιππου. Η μπάλα γύρεσε σε όλη την γραμμή τέρματος, πήγε στον κύριο Σαράφη και αυτός με αυτόν τον τρόπο ξεγελάει τον Ουκρανό τερματοφύλακα. 21-18, ο Φίλιππος διαφορά στα 3 γκολ και ακούτε τι γίνεται στο γήπεδο. Λότσμαν. 9 μέτρα για τους Ουκρανούς. 3,5 λεπτά ακόμα στο παιχνίδι. Κοτένκο, Μάκογκολ, νέο φαουλ. Μάκογκολ, με δύναμη από κάτω ο Φιούλας. Το πλασί παλάω. Κοτένκο, οι Ουκρανίδες να τα έχουν χαμένα. Αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτεί ο Φίλιππος. Σταυδαρίδης, μπάλα πρέπει να πάει στο Δομπρή, για να δούμε. Μπάλα πάει την άλλη πλευρά. Σταυδαρίδης, νέο σουτ, νέο γκολ. Εδώ μιλάει η πύρα, 22-18 ο Φίλιππος, 4 τα γκολ διαφοράς. Τρία λεπτά ακόμα στο παιχνίδι. Λότσμαν, Κοτένκο κλέβει ο Δομπρής. Και το φάουλ του Φωτόπουλου. Μάκογκον. Λότσμαν, η μπάλα βρίσκει στο Ζαβδαρίδη και μπαίνει μέσα. Ατυχία για την ελληνική ομάδα σε αυτή τη φάση. Καρατζούλας είχε κινηθεί προς την πλευρά της που πήγε η μπάλα. Κοιτάξτε εδώ. Βρίσκει όμως τον Ζαβδαρίδη, αλλάζει πλευρά. Ενώ ο Άκης Τριανταφυλλίδης ξαναμπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. 22-19, 2 λεπτά ακόμα. Ο Φίλιππος θέλει τη διαφορά για να πάει στην Ουκρανία με ένα σκορ ασφαλείας. Τριανταφυλλίδης, Καρανάτσιος, από την άλλη πλευρά η μπάλα, στο Δομπρή. Περνάει ο Δομπρής, το σουτ, αποκρούει όμως ο Λόπτσικ. Ενάμιση λεπτό ακόμα. Από δοκιμασίες από τους φιλάδους στην Κερκίδα.
Ο Λότσμαν, μάλλον ο Νάντ, παίρνει το φάουλ. Επιθετικό φάουλ. Του Καρατζιούλα γίνεται και αυτός παίκτης γηπέδου. Τριανταφυλλίδης. Πενάπιο βρει μπροστά του. Του κερδίζει τα 9 μέτρα. Θέλουμε ένα λεπτό ακόμα. Σαφαρίδης, Καρανάτσιος, Τριανταφυλλίδης, Καρανάτσιος. Τριανταφυλλίδης. Και πάλι 9 μέτρα. 25 δευτερόλεπτα. 20 τώρα. Ο Φίλιππος, αν σκοράρει, θα έχει ένα καλό, μια καλή διαφορά 4 γκολ. Το σουτ Τριανταφυλλίδη. Η μπάλα όμως είναι και πάλι για τον Φίλιππο, 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Οι διαιτητές σταματάνε τον χρόνο. 9 δευτερόλεπτα. Καρανάτσιος. 5 δευτερόλεπτα. Το σούτ του Τριανταφυλλίδη. Ο Δομπρίς μόνος του πάνω στον τερματοφύλακα και έχουμε πέναλτι. Ακριβώς με τη λήξη ο Δομπρίς κερδίζει το πέναλτι. Που έκανε ο Ποπόφ και τραβάει τα μαλλιά του κυριολεκτικά. Ξανά εδώ. Έσβρωξε τον Δομπρί. 22-19 ο Φίλιππος, σε νεκρό χρόνο ο Δομπρίς αν ευστοχίσει δίνει στο Φίλιππο μια διαφορά 4 γκολ. Που σίγουρα βέβαια είναι και καλύτερα από μια διαφορά των τριών. Δομπρίς. Το σούτ και το γκολ. Ο Φίλιππος κερδίζει 23-19 τη Ζαπορόζε από την Ουκρανία. Διαφορά 4 γκολ, μένει να δούμε αν θα είναι αρκετή στην ρεβάνς. Σε μια εβδομάδα στην Ουκρανία. Ο Μιχάλης ο Μελισσίδης προσπαθεί να βρει κάποιο παίκτη του Φιλίππου και τραβάει τελικά τον Ανέστο Δομπρί. Μιχάλης, ακούμε. Ίσως αποβεί καθοριστικό αυτό το πέναλτι. Δεν ξέρω, θα δούμε. Είσαι ευχαριστημένος από τη δική σου απόδοση σήμερα? Όχι, από κανενός. Γιατί, τι έφταξε? Έχουμε λήψεις, έχουμε τραυματίες και παίζουμε όσο μπορούμε. Τους μικρούς να βοηθάνε, εμείς οι μεγάλους όσο μπορούμε. Θα δούμε. Τελικά η Ζαπορόζε έγινε γνωστή πλέον ομάδα. Γνωστή ομάδα.